Όταν βλέπεις το σπίτι σου να πνίγεται από αντιπλημερικά που δεν έχουν γίνει. Όταν χάνεις το παιδί σου σε ένα τρένο από τηλεδιοίκηση που δεν έχει γίνει. Όταν χάνεις τη μητέρα σου σε καρότσα από ασθενοφόρα που δεν έχουν στελεχωθεί. Όταν βλέπεις το σπίτι σου στην Αθήνα να καίγεται. Ένα είναι σίγουρο. Κάτι δεν πάει καλά. Πλέον το ξέρουμε όλοι αυτό. Και γι' αυτό άλλωστε το σοου του Κυριάκου Μητσοτάκη να παριστάνει τον Τόν Κρουζ, δεν έκοψε εισιτήρια. Γι' αυτό άλλωστε στην Πεντέλη πήρε μαζί του το Σαμάτ, για να τον προστατέψουν από την οργή των πολιτών. Τις τελευταίες μέρες, πολλοί με συγχαίρετε για τις δράσεις μας στο πεδίο και αναγνωρίζετε την αντιπολίτευση που κάνουμε. Αλλά με ρωτάτε, εσείς τι θα κάνατε διαφορετικά. Σας παρουσιάζω λοιπόν τι θα κάνουμε όταν γίνουμε κυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα, θα κάνουμε αυτό που μα έχουν πει οι πυροσβέστε στο πεδίο πολλέ φορέ. Θα του εξοπλίσουμε με περισσότερα καινούρια και καλύτερα πυροσβεστικά οχήματα. Δεν είναι δυνατόν να παλεύουν στην πρώτη γραμμή με οχήματα 40 ετών. Και μαζί με τον εξοπλισμό, επιτέλους θα στελεχώσουμε το σώμα άμεσα με μόνιμους πυροσβέστες συστήνοντα ταυτόχρονα ειδικό κλάδο δάσο οι οποίοι θα είναι επιφορτισμένοι με όλη τη διαχείριση του κύκλου μια πυρκαγιάς, Από την πρόληψη μέχρι την βραχεία αποκατάσταση. Υπάρχουν 3.500 κενέ θέσει. Ένα μέρο του καλύπτεται από εποχικού πυροσβέστες με ένα καθεστώ εργασιακή εκμετάλλευση. Συνεπώ, θα στελεχώσουμε άμεσα, πλήρω και μόνιμα το σώμα με προτεραιότητα φυσικά στους εποχικούς πυροσβέστες και αυτοί οι άνθρωποι που προστατεύουν τις ζωές μας θα έχουν μισθούς αξιοπρέπειας. Δεν είναι δυνατόν να δουλεύουν δύο και τρεις δουλειές για να επιβιώσουν και μετά να πηγαίνουν καταπονημένοι στο πεδίο. Είναι και άδικο και αντιπαραγωγικό. Όπως καταλαβαίνετε, αν είχαμε αυτούς τους πυροσβέστες και αυτά τα σύγχρονα οχήματα, η φωτιά δεν θα είχε φτάσει από τον Βαρνάβα στην Αθήνα δήμαρχοι από τα προάστια της Αθήνας μου είπαν ότι ζητούσαν οχήματα έγκαιρα πριν φτάσει η φωτιά στους δήμους τους. Αλλά τελικά τα οχήματα ήρθαν μόνο όταν είχε φτάσει η φωτιά. Και ακριβώς αυτό είχα ακούσει και πέρυσι και στη Ρόδο και στον Εύρο. Αντί λοιπόν να στέλνουμε άρματα μάχη στην Ουκρανία, εμείς θα χρησιμοποιήσουμε και τα παλιότερα και τα πιο παροπλισμένα οχήματα των ενόπλων δυνάμεων, το οποίο όμως είναι ακόμα αξιόμαχα για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Και στο ίδιο μοτίβο, θα προχωρήσουμε σε άμεση παραγγελία νέων πυροσβεστικών αρμάτων Leopard, το οποίο κατασκεύασε με μεγάλη επιτυχία το 304 προκεχωρημένο εργοστάσιο βάση. Παράλληλα, θα μελετηθεί και η μετατροπή άλλων παλαιότερων αρμάτων μάχη σε πυροσβεστικά. Χωρί οχήματα και πυροσβέστε, δεν πρόκειται ποτέ να περιορίσουμε τι πυρκαγιέ. Το γιατί δεν το έχει δει πράξει ο κ. Μουντσοτάκη είναι μια ερώτηση που πρέπει να την απευθύνεται σε εκείνον. Είναι προφανώ μια πολιτική επιλογή. Πάμε όμως στο άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι. Έχουμε λοιπόν εξοπλισμό και στελέχωση. Εάν δεν το συντονίσεις σωστά, τότε θα έχεις τη μισή απόδοση και ένα τεράστιο κόστος σε αποκατάσταση ζημιών πέρα από το ρίσκο στην ανθρώπινη ζωή. Και όλο αυτό θα μπορούσε να έχει προληφθεί μέσω σωστό συντονισμό. Σήμερα υπάρχει σοβαρό έλλειμμα στον συντονισμό και υπάρχει αλληλεπικάλυψη αρμοδιοτήτων. Η έκταση της φωτιάς που μόλις βιώσαμε στην Αττική, παρά τον έγκαιρο εντοπισμό ποντρώων, αποδεικνύει ακριβώς αυτό, την αποτυχία του συντονισμού στο πεδίο. Εκεί ακριβώς το επιτελικό μοντέλο του Κυριάκου Μητσοτάκη και για ζητήματα πολιτικής προστασίας έχει καταρρεύσει παταγωδός. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα νοικιάζει περισσότερα πτυτικά μέσα από ότι η Ιταλία και η Ισπανία και παρόλα αυτά έχουν υπερτριπλασιαστεί οι καμένε εκτάσει. Α αρχίσουμε από την επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να θέσει στην θέση του Υπουργού Πολιτική Προστασία τον Βασίλη Κικίλια, αντί να τοποθετηθεί πρόσωπο εγνωσμένη επιχειρησιακή επάρκεια, μια ανακύκλωση παλιών υλικών του κομματικού Σολίνα. Η κυβέρνησή μα θα έχει υπουργού με κύρο και εξειδίκευση. Δεν θα βολεύονται εκλεκτοί του Μαξίμου παντελώ άσχετοι με τον εκάστοτε τομέα. Δεν μπορεί ένα Πρωθυπουργό να παίζει με τι ζωέ των πολιτών για να βολεύσει μερικού του κόμματό του. Για την πολιτική προστασία, το λέω ξεκάθαρα, δεν χωράνε μικροπολιτικέ τακτικέ και σκοπιμότητες. Και γι' αυτό θα καταθέσουμε άμεσα το Σεπτέμβριο πρόταση νόμου για την συγκρότηση μια ανεξάρτητη Εθνική Αρχή Πολιτική Προστασία. Με νομική, οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια. Αποστολή της θα είναι η οργάνωση, η κινητοποίηση και ο συντονισμός των δράσεων σε όλες τις φάσεις του κύκλου διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, από την πρόληψη έως και την πρόθεσμη αποκατάσταση. Επιτέλους, η πολιτική προστασία πρέπει να ξεφύγει από την κομματοκρατία. Και αυτό το λόγο, ο διοικητή και οι υποδιοικητέ της ανεξάρτητης αυτής αρχής θα επιλέγονται μετά από ακρόαση από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και με την σύμφωνη γνώμη μια ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων, η οποία θα αποτελείται από του εκάστοτε αρχηγού για ΕΘΑ, Ελλά, πυροσβεστική, λιμενικού, καθώ και από προσωπικότητε εγνωσμένη αξία σε ζητήματα διαχείριση κρίσεων και πολιτική προστασία. Προκειμένου να λύσουμε τον γόρδιο δεσμό τη έλλειψη διαλειτουργικότητα μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών, θα εισαγάγουμε επίση δύο καινοτομίε. Πρώτον, την απόσπαση υπαλλήλων της ανεξάρτητης αρχής πολιτικής προστασίας ως συνδέσμων σε κάθε περιφέρεια, με επιχειρησιακή ευθύνη για τον συντονισμό της διαχείρισης κρίσεων σε εκείνο το τοπικό επίπεδο. Και δεύτερον, την ίδρυση ειδικού σώματος, επιφορτισμένου με τον εντοπισμό και την πρώτη ανταπόκριση σε κάθε είδους κρίση, με σκοπό τον περιορισμό ή και την ανάσχεση αυτής της κρίσης μέχρι να επιλευθούν οι αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, η Εθνική Αρχή θα στελεχωθεί και από σώμα επιστημόνων, οι οποίοι θα προειδοποιούν εγκαίρω για κινδύνου όπω είναι η σεισμική δραστηριότητα, οι περιβαλλοντικέ συνθήκε και επιδημιολογικά ζητήματα. Θα έχουν την εξειδίκευση με αλγόριθμου να προβλέπουν καλύτερα την πορεία μια φωτιά, μια μεγάλη καταιγίδα, μια πλημμύρα κ.ο.κ. Η πολιτική προστασία δεν πρόκειται ποτέ να λάβει σάρκα και οστά χωρί έξυπνα μέσα χωρίς νέες τεχνολογίες και προηγμένα σωστικά και πυροσβεστικά μέσα. Σε αντίθεση λοιπόν με το αγαπημένο σπορ του Κυριάκου Μητσοτάκη, τις απευθείας αναθέσεις και την αδιαφάνεια στις εξοπλιστικές δαπάνες, η ανεξάρτητη αρχή θα είναι εκείνη που θα υποδεικνύει με την σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου σώματος και θα κοστολογεί τον αναγκαίο εξοπλισμό που χρειαζόμαστε. Η υπόδειξη και η κοστολόγηση του εξοπλισμού θα κατατίθεται στην Επιτροπή Θεσμών και διαφάνεια τη βουλή. Διότι θέλουμε διαφάνεια παντού. Όλα με διαφάνεια, όλα με διαγωνισμού. Παράλληλα, η νέα αρχή θα έχει και ω έργο την βραχυπρόθεσμη αποκατάσταση του περιβάλλοντο από τι καταστροφέ, μέχρι να επιληφθεί αργότερα το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών. Και έτσι λοιπόν, παραδείγματο χάρη, μετά από μια πυρκαγιά, η πολιτική προστασία θα εκπονεί το σχέδιο βραχυπρόθεσμη αποκατάσταση τη χλωρίδα και τη πανίδα σε πληγήσει περιοχέ και θα χορηγεί η ίδια τι σχετικέ άδειε στου φορεί που θέλουν να συνδράμουν. Αντί να επικρατεί το σημερινό χάο με την πληθώρα από γράφειο κρατικέ διαδικασίε. Συγχρόνω, θα συσταθεί μια διαρκή επιτροπή αποκατάσταση όπου θα εκπροσωπούνται του Υπουργείου Υποδομών, του Υπουργείου Περιβάλλοντο, του Υπουργείου Προστασία του Πολίτη, η Ανεξάρτητη Αρχή Πολιτική Προστασία, το ΤΕ και άλλοι φορεί, μαζί με περιβαλλοντικέ και φιλοζωικέ οργανώσει. Και αυτή η διαρκή επιτροπή. Θα έχει ω αποστολή την κατάρτιση συγκεκριμένου ειδικού σχεδίου για την εκάστοτε πληγήσα περιοχή. Είναι σαφέ ότι απαιτείται και άμεση αλλαγή του θεσμικού πλαισίου τη πρώτη αρρωγή. Δεν είναι δυνατόν η αποζημίωση του κράτου όταν έχουν χαθεί σπίτια και περιουσίε να εξαντλείται στην καταβολή 5.000 ευρώ στου πληγέντε. Είναι επίση σαφέ ότι το ζήτημα επουδενή μπορεί να λυθεί με την υποχρεωτική ιδιωτική ασφάλεια των κατοικιών. Κατά την προσφυλή συνήθεια τη κυβέρνηση να μεταθέτει την ευθύνη στου πολίτε. Εμεί δεν θεωρούμε ότι στι φυσικέ καταστροφέ πρέπει να επικρατεί το δόγμα τη ατομική ευθύνη. Εμεί θεωρούμε ότι το κράτο πρέπει να έχει την πρωταρχική ευθύνη και δίπλα του να λειτουργεί συμπληρωματικά και η κοινωνική ευθύνη. Γι' αυτόν τον λόγο, θα είναι στην απόλυτη ευθύνη και αρμοδιότητα τη Αρχή Πολιτική Προστασία και η συγκρότηση μητρώου εθελοντών, προκειμένου η κοινωνία των πολιτών. Οι φιλοσοφικέ οργανώσει και οι ΜΚΟ που θέλουν να συνδράμουν να λειτουργούν συντεταγμένα. Εμεί θα παράσχουμε πλήρη κατάρτιση και εξοπλισμό στου εθελοντέ, καθώ και την ένταξη ενό τέτοιου προγράμματο στην στρατιωτική θητεία. Το 41% που πήρε ο Κυριάκο Μητσοτάκη πριν από ένα χρόνο, μοιάζει πλέον σαν αρχαία ιστορία στην κοινωνία. Η απαξίωση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι πασιφανή. Με τι δικέ μα προσπάθειε, ο κόσμο πλέον κατανοεί ποια είναι η προπαγάνδα του και πώ αυτή έχει στηθεί. Οι πολίτε που φταίνουν οι ίδιοι για τη φωτιά στο σπίτι του. Οι λίγοι πληγέντε. Η κλιματική κρίση που είναι εγχώρια. Οι πρωτόγνωρε κυλιδώσει και οι φωτιέ γούι. Η ακρίβεια που είναι εισαγόμενη. Οι διακοπέ που πρέπει να γίνονται στα χωριά και όχι στα νησιά. Η επιδότηση στο πανάκριβο ρεύμα που αντιστοιχεί σε ένα καφέ. Η δημόσια υγεία που μόνο δημόσια δεν είναι πλέον. Το marketing της αριστείας και του manager Μητσοτάκη έχει καταρρεύσει. Αλλά ξέρω ότι αυτό δεν επαρκεί για να εμπιστευτείτε εμάς τον ΣΥΡΙΖΑ. Ειδικά όταν βλέπετε ένα κόμμα να αλλάζει και να ανανεώνεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως είναι εδώ, με τεκμηριωμένες προτάσεις τις οποίες δεν μπορούν να συγκοφαντήσουν. Υπάρχει αντιπολίτευση στην χώρα. Σας λέει ακριβώς τι προτείνει και τι θα κάνει όταν κυβερνήσει. Και δεσμεύομαι ότι στην επόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το ελληνικό κράτος θα στέκεται επιτέλους δίπλα στους πολίτες του, όπως τους αξίζει.